Λοιπόν, πάμε στην Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός και φίλη της εκπομπής μας. Να πούμε χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Σάντρα. Σε ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Δεν πιστεύω να είστε ακόμα σε διακοπές, κυρία Γεράγγελου. Όχι, βέβαια, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Αυτά είναι. Γιατί αλλιώς λογαριασμό θα μας δίνατε, τέλος πάντων. Για πάμε, πάμε να δούμε. Το θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει εδώ με τις φορολογικές δηλώσεις και πώς οι επισκευές σπιτιού φέρουν εκπτώσεις. Για ενημερώστε μας γι' αυτό. Πολύ σωστά. Μιλάμε για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτου, ουσιαστικά για ανακαίνιση του κτηρίου. Να πούμε ότι η διάταξη όσον αφορά το έτος 2023, για το οποίο υποβάλλουμε τώρα και τις φορολογικές δηλώσεις, προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα έχουν έκπτωση έως 40% για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι το ποσό των 16.000 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουν μια συνολική έκπτωση μέχρι 6.400 ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 4 χρόνια. Άρα πρακτικά μέχρι 1.600 ευρώ το χρόνο. Ναι, αυτό τώρα δεν είναι έκπτωση φόρου, είναι αυτό εκπίπτει από το εισόδημα, έτσι. Σωστά. Είναι έκπτωση φόρου. Φόρου. Όχι, είναι έκπτωση φόρου. Είναι έκπτωση φόρου. Δηλαδή, αν σου βγάζει φυσικά η εφορία να πληρώσεις 2.000 και έχεις κάνει αυτή την ανακαίνιση που περιγράφουμε, πληρώνεις 4 εκατοστάρικα. 400 ευρώ. Αφαιρείται από το φόρο που έχεις να πληρώσεις. Σωστά. Τώρα, να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να μην έχει ενταχθεί ή να μην ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης. Εννοείται, όπως σε όλα τα προγράμματα επιδότησης, οι δαπάνες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα παραστατικά, τα τιμολόγια. Αυτό είναι το δύσκολο. Φυσικά, να βρεις τεχνικό να σου δώσει απόδειξη. Ακριβώς. Και φυσικά η εξόφλησή τους θα πρέπει να έχει γίνει υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ειδικά για το 2023, το ποσό των 16.000 ευρώ περιλαμβάνει δαπάνες μόνο παροχής υπηρεσιών. Α, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Τώρα... Δεν... Ανακαινίζεις, λες, ξέρω, εγώ αλλάζω πατώματα. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο το πλακάκι, δεν εκπίπτει η αξία του, δεν εντάσσεται. Δεν εκπίπτει η αξία. Αυτό θα έρθει να στο βάλει. Η εργασία είναι αυτή η οποία εκπίπτει, η υπηρεσία. Επιδοτείται η εργασία και όχι η αγορά των υλικών. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε βέβαια αφορούν τη χρήση του 2023, γιατί για το 2024 και μετά η διάταξη αυτή αλλάζει. Μέσα στο ποσό των 16.000 ευρώ θα περιλαμβάνονται πλέον και τα υλικά, με την προϋπόθεση όμως η αξία τους να μην ξεπερνά το 1 τρίτο της συνολικής δαπάνης της ανακαίνησης. Πιο νορμάλ αυτό. Πιο νορμάλ. Το σημαντικό είναι ότι καταργείται και το 40% της έκπτωσης. Πάμε στο 100% της έκπτωσης της δαπάνης. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει περίπου έκπτωση μέχρι 3.200 mm-hmm. ευρώ το χρόνο, γιατί απλώνεται και ο επιμερισμός της έκπτωσης από την τετραετία στην πενταετία. Mm-hmm. Και βέβαια ισχύουν και όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ότι το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και φυσικά να υπάρχουν τα τιμολόγια και οι εξοφλήσεις μέσω τραπέζης. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Για τα περισσότερα από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν για τα σπίτια, ας πούμε το εξοικονομώ, δεν είναι ουσιαστικά και πρόγραμμα ανακαίνησης? Ναι, φυσικά. Κάποιος που έχει ενταχθεί όμως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν θα μπορεί να ενταχθεί στη διάταξη την οποία συζητάμε. Στο εξοικονομώ υπάρχουν και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ναι. Στη συγκεκριμένη διάταξη δεν υπάρχουν. Και να πούμε και προσοχή για τους ιδιοκτήτες, διότι από τον Απρίλιο τρέχει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Μιλάμε για ένα διαφορετικό πρόγραμμα, οι δαπάνες του οποίου δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη διάταξη την οποία συζητάμε. Κυρία Γεράγγελου, όσους... κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο σπίτι μιλάμε? Μιλάμε μόνο για πρώτη κατοικία? Μιλάμε για εξοχικό? Μιλάμε για δευτερεύουσα κατοικία? Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για κύρια κατοικία, δευτερεύουσα κατοικία ή κατοικία την οποία χρησιμοποιεί κάποιος ως έδρα της επιχείρησής του. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για εργασίες, για επισκευές, εδώ τώρα... Όλες οι υπηρεσίες ανακαίνησης, είτε είναι χρωματισμοί, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, εργασίες θερμομόνωσης. Ουσιαστικά μιλάμε για λειτουργική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του ακινήτου μας. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Γεράγγελου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάλι χρόνια πολλά.